Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Γέρας εδώ, μάθημα είναι κιθάρας.gr και άλλο ένα μάθημα μόνο για εσάς. Έχετε δει και τον τίτλο ήδη, πάλι Iron Maiden, σας άρεσε το προηγούμενο, το Alexander the Great, οπότε θα επιμείνω και θα σας δείξω σήμερα ένα iconic riff, Pavla Leak, από ένα πασίγνωστο κομμάτι, το οποίο το παίζουν οι Iron Maiden live πάντα, σε αντίθεση με το προηγούμενο, το Alexander the Great, είναι το Fear of the Dark, και θα σας δείξω λοιπόν την εισαγωγή, η οποία είναι πολύ ωραία σαν μουσικότητα, αλλά είναι και πολύ ωραία σαν άσκηση, μιας και θα τη χρησιμοποιήσω και σαν άσκηση αργότερα για να κάνουμε picking τεχνική. Πάμε καταρχάς λοιπόν να παίξουμε το part. Θα σας το παίξω σε μια σχετικά γρήγορη ταχύτητα, θα βάλω δηλαδή στο 100 bpm, 10 έκτα, θα βάλω ένα straight forward με 10 έκτα beat να παίζει και μετά θα το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι να σας το εξηγήσω όπως κάνω κάθε φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημείο. Fear of the Dark και εισαγωγή. Αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγή του Fear of the Dark. Το έπαιξα ίσως και λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία το κομμάτι σαν κομμάτι, αλλά να δούμε να αναλύσουμε τι κρύβεται από πίσω και να το χρησιμοποιήσουμε και σαν μια ωραία άσκηση για την τεχνική μας. Μια ωραία μελωδική άσκηση. Πάμε καταρχάς λοιπόν να τα δούμε τα κομμάτια ένα-ένα. Όπως είδατε, ουσιαστικά θα το χωρίσουμε σε δύο πράγματα. Ένα πράγμα το οποίο είναι από εδώ, από το ρε. Και άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι από εδώ, από λα. Κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη σειρά. Καταρχάς το πρώτο μέρος είναι όντως από ρε. Παίζω λοιπόν ένα ρε πίσω power chord και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ρε μινόρε. Ένα ταπεινό ρε μινόρε. Άρα βασίζεται πάνω σε ρε αιώλιαν. Ρε μι φα σολα σι ύφεση κλπ. Ρε μινόρε. Όποιος δεν ξέρει τι είναι οπλισμή κλπ. Έχω ανεβάσει βιντεάκια λίγους μήνες πριν που τα εξηγώ αναλυτικά λέξη-λέξη. Πάμε λοιπόν να δούμε το lick, το πρώτο μέρος. Είναι λοιπόν σε ρε μινόρε. Και έχουμε λοιπόν 12 τάσεις στο ρε χορδί με το πρώτο δάχτυλο. Και θέλει εδώ προσοχή, κάνω ένα rolling finger. Από το 12 στο ρε, 12 στη λα. Άρα είναι 12, 12, 12, 14, 15, 14, 12, 14. Και τώρα το ίδιο πράγμα, το πάω σχεδόν ένα τόνο κάτω. Από το λοιπόν, ρε πάλι μινόρε, ρε μη φασόλα σύφεση, αλλά μπαίνω από το. Άρα είναι 10, 10, 10, 12, 14, 12, 10. Αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος. Θα το παίξω και λίγο με μετρονόμο και θα το βάλω σχετικά αργά σε μια αργή ταχύτητα στο 60 για να τα ακούσετε αργά και να το καταλάβετε. Double speed. Πάει αυτό, το πρώτο μέρος λοιπόν, ήταν όλο σε ρε, τα κόρτα είναι εδώ πίσω, ρε μινόρε και ντο ματζόρε, έτσι. Και πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, κάνω τώρα μια μετατροπή η Iron Maiden, το οποίο δεν είναι κάτι που το συνηθίζουν ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν από το ρε μινόρε και πάμε λα μινόρε. Και θα το παίξω καταρχάς μια φορά να το δούμε. Το παίζουμε με μετρονόμο πάλι, αργά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά το παίζει 5 τάστα κάτω.
τώρα σε λίγο προσθέτει ένα σημείο έξτρα. Εδώ. Τι κάνει λοιπόν το έξτρα σημείο, ενώ παίξαμε τα δύο parts πριν. Και εδώ. Πάει τώρα εδώ πάλι λα. 5 σολ. Πάλι λα. 7 τάστο. Και τώρα πάει φα. Όλα αυτά είναι διατονικά έτσι. Λα. Σολ φα. Λα μινόρε. Σολ ματζόρε. Φα ματζόρε. Είναι και τα τρία κόρτα μέσα στην λα αιώλιαν. Και για να το εξηγήσουμε από ρε μινόρε. Έφυγε σε λα μινόρε. Και όπως βλέπετε αυτή μετατροπία από ρε σε λα δεν ακούγεται άσχημα έτσι. Είναι κάτι που το κάνω ένα ρομπέντερ σε μερικά κομμάτια, το κάνω και πολύ συχνά. Αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι η ρε μινόρε κλίμακα έχει μια έφεση στο σι. Και το λα μινόρε να έχει όλα λευκά. Δηλαδή καμία ρίση και ύφεση. Που σημαίνει ότι βλέπω ότι κάνουμε μια μετατροπή από μια κλίμακα σε μια άλλη. Οπότε, όμως, ουσιαστικά μόνο μία νότα αλλάζει, έτσι. Δηλαδή είχαμε μία έφεση στο ρε μινόρε, δεν έχουμε καμία έφεση στο λα μινόρε. Οπότε είναι και ένα κόλπο που κάνουν πολλοί όταν συνθέτουν και πάνε από μία κλίμακα σε μία άλλη. Το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο επιστημονικοί να το εξηγήσω, αλλά το λέω απλά για να το καταλάβουν όλοι. Όταν πας από μία κλίμακα με μία αλλίωση σε μία άλλη που δεν έχει καμία αλλίωση π.χ. βλέπετε ότι η μεταφορά δεν είναι τεράστια, δηλαδή δεν αλλάζουν πολλές νότες, ουσιαστικά μία νότα μόνο αλλάζει, έτσι, και βέβαια αλλάζει και η τονική. Οπότε ένα ωραίο τρίκ να μπορείς να κάνεις μετατροπίες, αυτό λέει μετατροπία όταν φεύγω και πηγαίνω από μία κλίμακα σε μία άλλη μέσα στο ίδιο κομμάτι και ακούγεται τόσο ωραία και έδειχα και ομαλά να γίνεται η μετατροπία. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά όλο μαζί το πακετάκι τώρα, ενώ ότι όλα αυτά υπάρχουν παρτιτούρα ταμπλατούρα στο Patreon μου και βέβαια μπορείτε να βρείτε και τσαμπέ. Απλά γκουγκλάρετε, γράψτε Fear of the Dark Iron Maiden Guitar Profile. Θα σας βγάλει διάφορες σελίδες, επιλέξτε. Σε κάποιες μπορείτε να συζητήσετε να κάνετε και register δωρεάν. Σε άλλες δεν ζητάτε τίποτα να το κατεβάζετε. Κάντε το, γιατί κάποια στιγμή αυτά δεν θα υπάρχουν δωρεάν, να ξέρετε. Θα αλλάξουν τα κόλπα και θα ζητάνε χρήματα πλέον για τα πάντα. Έτσι. Οπότε, προς το παρόν, εκμεταλλευτείτε το. Και βέβαια, δεν μπορώ να λαμβάνω μηνύματα του στυλ. Πού μπορώ να βρω εδώ έναν τεμπλατούρα, είναι τη 2022, έτσι. Γκουγκλάρετε. Δεν είναι τόσο απλό. Και δεν το λέω σαν μορφή, το λέω γιατί έτσι είναι. Γκουγκλάρετε και ό,τι θέλετε, μπορείτε να το βρείτε στο Google. Φτάνει όμως να κάνετε τη σωστή ερώτηση για να πάρετε τη σωστή απάντηση. Πάμε λοιπόν να δούμε μια φορά. Βάζω το τέμπο στο 100 πάλι, πατάω αυτό το ωραίο με τις δίκασες και φύγαμε. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο. Ασχοληθήκαμε με τα τάστα, τώρα πάμε να ασχοληθούμε και με την πένα. Τα πράγματα είναι πολύ straight. Ακούμε τα κατάκα, τα κατάκα, τα κατάκα, straight 16. Κάλαματα, κάλαματα. One, two, three, four. One, two, three, four. Άρα τι θα κάνουμε, το πιο ασφαλές, alternate picking. Κάτω πάνω η πένα. Βεβαίως και μπορείτε να το κάνετε και όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα ακουστεί καλύτερα. Μέχρι και θέλετε να ακουστούν συνεχόμενες νότες, να υπάρχει συνεχή ροή νοτών. Οπότε αυτό το κάτω πάνω είναι το καλύτερο. Εννοείται τώρα ότι μπορεί να πάρετε αυτή την, θα το πω, την προσέγγιση με το double picking και να δημιουργήσετε τα δικά σας leak και να ανεβάσετε και ταχύτητα και να ακουστούν ακόμα πιο challenging. Πάμε ένα παράδειγμα, βάζω το tempo στο 160 π.χ. και θα σας παίξω κάτι παρόμοιο σαν το Fear of the Dark στο 160. Βάζω straight 10 τρακτά, θα ακουστείς πολύ γρήγορο, πολύ power. Έπαιξε μόνο σχεδόν το ίδιο πράγμα στο 160 και ακούστηκε πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να είναι και κάτι σε black metal, θα μπορούσε να πείτε το πως θέλετε, power, speed, thrash, δεν έχει σημασία. Αλλά
με αυτό με νοιάζει να καταλάβετε την ιδέα, πως με ένα τέτοιο leak, με μια τέτοια ιδέα μπορείτε να το πάρετε και να το βάλετε σε ό,τι κλίμακα θέλετε και να ακουστεί πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, προσοχή στην πένα, κάτω πάνω, σύγκριση με αργό τέμπο, 40, 50, 55, 60 και ανεβάζετε σιγά σιγά μέχρι να αισθανθείτε άνετα για να μπορείτε να φτάσετε στο επιθυμητό τέμπο. Μετά ένα πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το double picking που παίζω κάθε νότα δύο φορές. Είναι πολύ ωραίο, μπορείτε να φτιάξετε οτιδήποτε θέλετε, να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσέγγιση και να γράψετε ωραία riffs όπως κάνανε και εδώ οι Iron Maiden και γράψαν αυτή την ωραία εισαγωγή η οποία μείνει για πάντα στην ιστορία. Και ο κόσμος το τραγουδάει και το χειροκροτάει και γουστάρει. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα μας για σήμερα. Η εισαγωγή του Fear of the Dark. Αυτό το μάθημα μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe και τα λοιπά, ξέρετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Για να ολοκληρώσω, αυτό το συγκεκριμένο μάθημα θα το έβαζα με άριστα το 10 σε δυσκολία. Θα το έβαζα γύρω στο 2 με 3. 2 με 3 γιατί θέλει να ξέρει κάποιος που να πιάνει την πένα, να κάνει alternate και να μπορεί και να κουνάει τα δαχτυλάκια του ωραία εδώ. Οπότε δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι intermediate. Είναι μάλλον beginner προς την Dimitri, αλλά 2, 2,5, 3, κάπου εκεί είναι, νομίζω. Και βέβαια, μην παρεξηγήσετε κάποιοι έτσι, γιατί βλέπω κάποιοι που γράφετε σχόλια και μου λέτε, όχι, είναι πιο δύσκολο, είναι πιο εύκολο. Παιδιά, δεν έχει σημασία. Αυτά τα λέω έτσι απλά για να το κάνω, να το βάλω σε ένα συγγνώ πλαίσιο. Αν διαφωνείτε, κανένα πρόβλημα, πείτε το ό,τι επίπεδο θέλετε. Σαν που έχει και ιδιαίτερη σημασία. Σημασία είναι να το παίξετε και να μάθετε από αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά.